Και αναγκάστηκα με το μερικό μου και πήγα σε κάποια εκκλησούλα που ορισμένα παιδιά τι είναι ξέρουνε, διότι ήταν απόμεροι, στην Παναγίτσα, στους Αγίους Αναγίους δεξιά. Την ξέρετε. Πήγα εκεί και ήταν απόμεροι, δεν ήταν κανείς εκεί και λέω εδώ θα έχουμε και θα διαβάζω κάθε μέρα. Πράγματι πήγαινα, διάβαζα και έπαιρνα αυτό το σπόρο που τόσο πολύ ανάγκη τον είχα. Μια μέρα πήγα, ήταν βράδυ, όπως πήγαινα βράδυ συνέχεια και άναβα κάποιο κεράκι, πήγα βράδυ και η επίτροπη της εκκλησίας, της αναλήψεως που ανήκει εκεί το, και το εξοπλίσει αυτό, είχαν καθαρίσει τα κεράκια και το εξοπλισάκι αυτό και δεν υπήρχε τίποτα. Αποτέλεσμα ήταν να βάλω τα κλάματα. Και λέω, γιατί λόγο, ήρθα κύριε για να σε διαβάσω. Και έκλαψα. Και όπως βάσταγα αδέρφια μου το Ευαγγέλιο, έτσι, είναι σαν να μου είπε ο Κύριος, παιδί μου, χτύπησε την πόρτα και εγώ είμαι ψεύτης. Όχι, ποτέ δεν είμαι ψεύτης, σε κανέναν άνθρωπο. Και ήρθε αδέρφια μου ένα φως από τα άνωθεν, τόσο πολύ ψηλά, ακριβώς στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο. Ένα φως τέτοιο που αυτό το φως και οτιδήποτε φως δεν μπορώ να το περιγράψω. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει είδα ρήματα άρρητα που δεν μπορώ να σας τα πω διότι δεν θα με κατανοήσετε. Σε μια στιγμή μου πέρασε μια σκέψη ανθρώπινη διότι οι άνθρωποι πάντοτε έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και λέω μήπως παραβλέπω, μήπως το να, μήπως τ' άλλο και έφερα πολλά μήπως, σαν άνθρωπο, λέω εγώ, τι είμαι εγώ που είμαι αυτό το πράγμα, είμαι άλλος άνθρωπος, όχι, δεν είμαι τίποτα. Και παραμέρισα λίγο δεξιά να φύγει το φως, να ακολούθησε, πήγα από εδώ, ακολούθησε, πήγα πιο πέρα, πάω στην Αγία Τράπεζα, κλειδώνουμε μέσα το φως εκεί, παιδί μου δεν με κάλεσες, εδώ είμαι, που σημαίνει, και που σημαίνει ότι 6 μέρες έγινε αυτό κάθε βράδυ και το φως το είχα δωρεάν από τα άνωθε δίχως να ανάψω. Άρα και το φως αυτό είναι τόσο όμορφο που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το έχει μέσα του το φως. Αυτό είναι φως που μπορεί να το έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έτσι και οι πατέρες μας και τις οδοξίνες που έχουμε σήμερα είχαν αυτό το φως, γι' αυτό κάνανε τόσο μεγάλο αγώνα, διότι το φως σκέπαζε το σκοτάδι και δεν φοβηθήκανε τίποτα. Βασιλάκη, κάνε το Μιχάλη, παρακαλώ, επειδή έχεις καλή φωνή, πάρ' το αυτό και θα μου διαβάζεις ορισμένα κείμενα για να τελειώσω, να κλείσω εδώ κάτι θέματα που θέλω. Βρες τη σελίδα 79. Όχι σελίδα, το ξέρεις τι λέω. Έτσι, λοιπόν. Παίρνουμε μερικά μηνύματα των πατέρων να δούμε πώς και εμείς θα επωφεληθούμε από το σημερινό Ευαγγέλιο. Λένε οι πατέρες, πώς μπορώ να σωθώ. Λένε οι πατέρες, δεν είναι ο τόπος που θα πάμε, είναι ο τρόπος. Ο τρόπος, ο τρόπος, οι κινήσεις που θα κάνουμε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ο τρόπος είναι αδέρφια μου. Γιατί είναι ο τρόπος, θα το δούμε. Ο Αδάμ, αν και μέσα στον παράδεισο, λένε οι πατέρες, τον παράδεισο τον έχασε. Γιατί δεν είχε τον τρόπο. Το βλέπετε. Δεν είχε τον τρόπο. Μέσα του, όλος ο παράδεισος δικός του και δεν είχε τον τρόπο και τον έχασε. Και βλέπουμε το τελείως αντίθετο. Το Λότ, αν και μέσα στα Σόδομα και Γόμορα, μέσα στην κόλαση, είχε τον τρόπο και σώθηκε. Άραγε, αυτό που σώνει τον άνθρωπο είναι ο τρόπος της ζωής μας. Το 79, πες το πέμπτο. Όπως ο Αβραάμ προθυμοποιήθηκε να θυσιάσει τον Θεό το μονογενή του Ισαάκ, έτσι και εμείς ας είμαστε πρόθυμοι να θυσιάζουμε για χάρη του Θεού κάθε αγάπη εγκόσμιο, κάθε αντικείμενο που μας ελκύει και μας χαροποιεί. Προκειμένου να υπακούσουμε στο Θείο θέλημα, στηριχθούμε οτιδήποτε μας είναι προσφυλές. Που σημαίνει, αδέρφια μου, ότι θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι, θέλουμε να είμαστε πολλά να είμαστε απέναντι στο Θεό. Αλλά τι δίνουμε για το Θεό.
Το Θεό πρέπει να τον έχουμε πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Όλα είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, αλλά πρώτα τον Θεό. Βλέπετε, ο Αβραάμ αμέσως κινήθηκε προς τον Θεό να θυσιάσει. Εμείς ο καθένας μας ξεχωριστά. Τι θυσιάζει για τον εαυτό του, για τον Κύριο. Από εκεί ο καθένας μπορεί να έχει ορισμένες ωφέλειες αν ψαχτεί καλά και ειδικά με το πνευματικό. Η εκκλησία μας παρακάτω λέει ανοσχόμεν της καρδίας. Και ο λαός, λέμε εμείς, έχουμε προς τον Κύριο. Δηλαδή έχουμε προς τον Κύριο. Μπαίνουμε στην εκκλησία και λέει ο ιερέα ανοσχόμεν της καρδίας. Εκείνη την ώρα μπορεί να πούμε έχουμε προς τον Κύριο. Έχουμε κάθε ώρα στον Κύριο ή μόνο εκείνη την ώρα. Τον Κύριο πρέπει να τον έχουμε, αδέρφια μου, πάντοτε. Πάντοτε. Ο Κύριος δεν είναι για μία ώρα. Δεν είναι να κάνουμε το μπάνιο μας και να φύγουμε, ο τρόπος που λέει. Και η έφραση δεν ήταν, ας πούμε, για να την πω, διότι είναι πολύ χαμηλή, αλλά για να κατανοήσουμε, ο Κύριος είναι παντού, μπαίνει παντού, στη ζωή μας, τον έχουμε μπροστά μας για όλα τα προβλήματά μας. Άρα και ανοσχόμεν τας καρδίας. Πραγματικά έχουμε την καρδιά μας τον Κύριο. Για πες μου, Βασιλάκη, το 314. Στην Εκκλησία είμαι πραγματικά σαν τον ουρανό επί γης. Εδώ βλέπω τις εικόνες του Κυρίου, της Πανάγνου Μητρός και των Αγίων Αγγέλων. Εδώ είναι ο θρόνος του Θεού. Εδώ είναι ο ζωοποιός Σταυρός. Εδώ είναι το αθάνατο Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού που πάντα διευθού εγέννημα. Εδώ είναι οι εικόνες των Αγίων. Νιώθω τον εαυτό μου μέσα στην ορατή παρουσία του Θεού, της Μητρός του, των ασωμάτων δυνάμεων και όλων των Αγίων. Πράγματι εδώ είναι ο ουρανός επί γης. Εδώ γνωρίζω ότι είμαι και νιώθω πράγματι τον εαυτό μου μέλος του Χριστού, ιδίως κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και κατά τη Θεία Κοινωνία. Ω, πώς θα έπρεπε να ζω, να σκέπτομαι, να αισθάνομαι, να μιλώ, ώστε πραγματικά να ανήκω σε αυτό το ουράνιο περιβάλλον. Θα έπρεπε να ζω αξίως της κλήσεως με την οποία με κάλεσε η χάρις του Κυρίου. Τι ταπεινοσύνη, τι αγνότητα θα έπρεπε να έχω, ώστε αξίως να φέρω στα χείλη μου το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Σωτήρου μου, του Κυρίου της Δόξης. Κύριε, κάνε με άξιο για αυτή τη χαρά. Ποθώ να ζήσω αξίως χριστιανικής κλήσεως, αλλά δεν βρίσκω μέσα μου τη δύναμη για να το επιτύχω. Η αμαρτία διάκοπα πειράζει και μάχεται την ψυχή μου. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Βλέπουμε εδώ ότι είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε στην Εκκλησία και όταν λένε οι ψάντες κάθε βιωτική μέρημνα αποθώμεθα από τη μαγειρική ή γυναίκε, από τις δουλειές, τα χτήματα ή άντρες, να τα διώνουμε, να ωφεληθούμε εκείνη την ώρα, να φύγουμε με καρπού, να φύγουμε με ευλογία. Και βλέπουμε πόσα πράγματα οι πατέρες μας λένε στην Εκκλησία μπορούμε να δούμε με το μάτι το πνευματικό και να ωφεληθούμε. Συμφωνείτε, αδέρφια μου? Συμφωνείτε? Συμφωνούμε και πολύ. Συμφωνείτε. Εφόσον βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ολόκληρη, τον Κύριο, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, ναι. Χερουβήμ και Σαράντα πάντα. Ναι, παππού, σε ευχαριστώ. Οι η εβδομάδα, λένε οι πατέρες... Και εμείς είμαστε η στρατευωμένη Εκκλησία, ναι. Η πιστήδα. Λένε οι πατέρες, η εβδομάδα, άμα τη μετρήσουμε ακριβώς, μια εβδομάδα έχει 168 ώρες. Ένα και φαινόμαστε. Και πρώτος εγώ. Πού τις θυσιάζουμε αυτές τις ώρες? Για δουλειά, για εδώ, για εκεί, το να τα λοιπόν. Και πόσο δίνουμε στον Κύριο? Τι δίνουμε στον Κύριο από αυτές τις ώρες? Αυτές τις ώρες. Τι θα πούμε, αυτές τις ώρες, Κύριε, είναι δικές σου. Πάρτες, σου ανήκουνε. Γιατί εσύ με έφερε στη γη, εσύ θα με ξαναπάρει. Θα δώσω λόγο, Κύριε, για εδώ τη ζωή που με έφερε. Για να δούμε όμως τι κάνουμε για αυτές τις ώρες.
Διάβασέ μου, Βασίλη, το 312. Οι πατέρες, τι λένε. Γιατί μετά από κάθε 6 μέρες έρχεται μία ημέρα αναπαύσεως, για να μην ξεχνάμε ότι μετά τους κόπους της παρούσης ζωής θα έλθει η ανέσκελος ημέρα της αναπαύσεως. Κατά το γραφικό, άρα απολείπεται σαββατισμός στο λαό του Θεού. Η Κυριακή λοιπόν συμβολίζει την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, οπότε περιμένει αδελέφτως ανάπαυσης όσους εργάστηκαν εδώ κατά το θέλημα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ πώς τα λέει ο πατέρας και μας τονίζει κάτι που και αυτή την Κυριακή που είναι ανάπαυση για να δοξαστεί ο Κύριος, πολλές φορές παίρνουμε ένα μεγάλο ψαλίδι, να την ψαλιδίσουμε. Γιατί τότε νιώθουμε κουρασμένοι, τότε νιώθουμε ότι θέλουμε το κρεβάτι, τότε νιώθουμε χίλια δύο πράγματα νιώθουμε. Αδέρφια μου, πρέπει στον Κύριο να δοθούμε ολοκληρωτικά. Αν όχι, τουλάχιστον λίγο-λίγο, όπως το παιδί μεγαλώνει με τον μπιμπερό και είναι μωρό, έτσι και εμείς είμαστε μωρά απέναντι στο Θεό και λίγο-λίγο μέσα στην Εκκλησία να πάρουμε τη δύναμη. Και άλλη δύναμη μπορούμε να βρούμε. Α, σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Δύναμη. Το πρωί σηκωνόμαστε να πάμε πού, στη δουλειά μας. Τόσες παγίδες υπάρχουν, τόσα προβλήματα, τόσες στεναχώριες που θα συναντήσουμε. Φεύγοντας, πρωτού να φύγουμε, κάνουμε την προσευχή μας. Αναθέτουμε τα προβλήματα της ημέρας που θα ξεκινήσουμε στον Κύριό μας. Του λέμε, Κύριε, εγώ θα φύγω. Πάω για τον άτον, για τον άτον ημών το καθημερινό. Δώσει μη σήμερο. Πάω, Κύριε, για το σήμερο. Το πάτε σήμερα, Κύριε. Εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους συνανθρώπους μου. Και πάντοτε έχει τη δύναμη ο Κύριος, αδέρφια μου, να μας προστατεύει.